εικόνες να δούμε και δηλώσεις. Εκεί βρίσκεται και η Γιώτα Εκούμουρου. Γιώτα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Προεδρικό, όπου πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άνοιξε τις πόρτες του Προεδρικού για την Ελένη Φουρέιρα, την τραγουδίστρια, που κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της Eurovision την Κύπρο μας στη δεύτερη θέση. Αναμένουμε λεπτό προς λεπτό να είναι εδώ μαζί μας, κοντά μας, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και η τραγουδίστρια, για να την συγχαρεί και επίσημα. Όπως είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένιωσα την ανάγκη να σε γνωρίσω από κοντά και να σε ευχαριστήσω, της είπε συγκεκριμένα. Μπορούσαμε να ήμασταν και στην πρώτη θέση χαρακτηριστικά, όπως της είπε. Ναι. Έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Μπορούσαμε πολύ άνετα να είμαστε και στην πρώτη θέση. Έχουμε το απόσπασμα από την... μόλις έφτασε η Ελένη Φουρέιρα στο Προεδρικό. Να το δούμε. Να το παρακολουθήσουμε για να επιστρέψουμε πίσω στη Γιώτα. Θέλω να σας συγχαρώ και βεβαίως την ομάδα του ΡΙΚ, τα παιδιά που την διεύθυνση, αλλά και από την ΕΕ, γιατί πραγματικά μας κάνατε περίφημοι. Προβλήθηκε η Κύπρος παγκόσμια. Ήταν μια από τις σημαντικότερες ή σημαντικότερη εκπαίδευση που είχαμε. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, γιατί μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι. Έτσι ένιωσα την ανάγκη να σας γνωρίσω από κοντά για να σας διαβιβάσω τα φιλικότατα αισθήματα, αλλά και το αίσθημα που μας δώσατε εκείνο το βράδυ και μετά την αγωνία που περάσαμε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι προσωπικά εμένα και τον άλλο, πιστεύω. Είναι μεγάλη μας τιμή το εκπροσωπήσαμε την Κύπρο. Ήδη την Κύπρο την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και ήταν ένας λόγος να την αγαπάμε πολύ, πολύ παραπάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ αν κατάφερα έστω και λίγο να καταφέραμε μαζί με το ΡΙΚ να κάνω μια Ευρώπη να μιλά για την Κύπρο. Αυτό ήταν ο στόχος μας από την αρχή εξάλλου. Να κάνουμε έτσι εντύπωση ως Κύπρος φέτος. Είμαστε πολύ περήφανοι και είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους Κύπριους και εσάς και όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε. Πέντε επιλογές ήταν καλές από πλευράς ΡΙΚ και για το συνθέτη και για την ερμηνεύτρια. Βεβαίως δεν μπορώ να παραλείπω να λέω και για την ομάδα την υπόλοιπη πάντοτε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η σκηνική παρουσία, η απόδοση που ήταν εξαιρετική. Και ακόμα η εκρήξη συνεχίζει. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε ακόμη συνδεδεμένοι με το Προεδρικό. Εκεί είναι η Γιώτα Εκούμουρου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η συνάντηση σε ένα πολύ ευχάριστο και διαφορετικό κλίμα από άλλες συναντήσεις που είμαστε συνηθισμένοι στο Προεδρικό. Γιώτα. Λοιπόν, έτσι κάτι πιο ανάλαφρο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Όπως είπε και η Ελένη Φουρέιρα, μόνο περηφάνεια μπορούμε να αισθανόμαστε για τη θέση που κατέκτησε η Κύπρος. Λοιπόν, να συνδεθούμε, να μείνετε κοντά μας σε λίγο. Θα έχουμε εδώ την Ελένη Φουρέιρα για τις δηλώσεις. Ναι. Μπορούμε να... Θα κρατούμε ανοιχτή γραμμή η Γιώτα, μας διακόπτει ανά πάσα στιγμή, γιατί είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να πάμε και πάλι στα θέματα τα άλλα της επικαιρότητας. Φαίνεται ότι κάποιοι φάκελοι...